Διεθνής ημέρα μουσείων. Η Τετάρτη 18 Μαΐου 2022. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σας αλλάζω τελείως κατηγορία και σας πάω σε άλλο θέμα. Μήπως και καταφέρουμε να ηρεμήσουμε, γιατί και σε καθημερινή βάση με την πολλή γκρίνια ξέρετε τι παθαίνουμε. Έτσι λοιπόν, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείο έχει μπροστά του μια σειρά αποδράσεις με ελεύθερη είσοδο 18 με 29 Μαΐου, γιατί προσπαθεί να αναδείξει τη δύναμη που έχουν τα μουσεία ως φορείς κοινωνικών αλλαγών και βιώσιμης ανάπτυξης. Τίτλος: «Η δύναμη των μουσείων». Έτσι λοιπόν καλημερίζω την προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, κυρία Στέλλα Μανδαλάκη. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πάμε σε μία σειρά ή πάτε σε μία σειρά αποδράσεις για όλους εμάς, για να μας δείξετε πραγματικά τη δύναμη που έχουν τα μουσεία, έτσι? Ακριβώς. Ο τίτλος του φετινού εορτασμού είναι «Η δύναμη των μουσείων» και θέλει να αναδείξει ακριβώς αυτό. Τη δύναμη που διαθέτουν τα μουσεία να κάνουν κοινωνικές παρεμβάσεις. Και μέσα από ποικίλες δράσεις αυτό προσπαθούν να το υποστηρίξουν. Mm-hmm. Τι εννοείται ακριβώς κοινωνικές παρεμβάσεις? Οι κοινωνικές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν τα μουσεία? Μπορούν να αμβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, διότι απευθύνονται σε όλους με δωρεάν δράσεις. Mm-hmm. Και επομένως, πέρα από την διάχυση της ιστορικής γνώσης, της αρχαιολογικής πληροφορίας, βοηθάνε στην άμβληση αυτών των κοινωνικών ανισοτήτων. Όχι μόνο για τα σχολεία, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά για τον καθένα από εμάς που αυτή την ώρα έτσι σας ακούμε. Απευθύνεται, τα μουσεία οφείλουν να απευθύνονται σε όλους. Mm-hmm. Από τους μικρούς μέχρι τους μεγάλους και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Μουσείο Ηρακλείου, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ένα από τα 5 μεγάλα μουσεία της χώρας, έτσι κυρία Μανδαλάκη? Ακριβώς, ναι. Το οποίο έχει να μας δείξει και τι δεν έχει να μας δείξει? Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θεωρείται το Μητροπολιτικό Μουσείο της Κρήτης. Το απόθεμά του είναι ιδιαίτερα, το πολιτιστικό το απόθεμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με αποκορύφωμα βέβαια τα πιο προβεβλημένα του εκθέματα εντάσσονται στη συλλογή των μινωικών αρχαιοτήτων. Όλοι ξέρουμε ότι είναι το μοναδικό μουσείο στον κόσμο που προβάλλει ολοκληρωμένα τον μινωικό πολιτισμό, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Μέσα από το έργο της πρόσφατης επανέκθεσης, η ιστορία φτάνει μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Δηλαδή τα εκθέματα πλέον του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου αναδεικνύουν το σύνολο της αρχαίας κρητικής ιστορίας από τα νεολιθικά χρόνια, από την 7η έκτη χιλιετία π.Χ. έως τα ρωμαϊκά χρόνια, δηλαδή τα 300 μετά Χριστόν. Όπως βλέπω στο πρόγραμμα το οποίο μας έχετε στείλει, πραγματικά έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα εσείς επικεντρώνεστε και σε διάφορες περιόδους, ιστορικά γεγονότα, πολιτισμό, αρχαία Ιάματα, ο Θεός Ασκληπιός στη Λεβίνα, πράσινες πολιτιστικές διαδρομές 2022, ανακαλύπτουμε το τοπίο της Εφεστού, η θάλασσα στο μουσείο. Νομίζω ότι αυτές οι θεματικές ανά ημέρα έχουν πραγματικά πράγματα να δώσουν σε όλους μας. Και θέλω να μας πείτε εάν θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τηρούμε σαφέστατα μέτρα για την προστασία μας, για να μην υπάρχει συνωστισμός, και ποιες ώρες μπορούν να γίνουν αυτά. Καταρχήν να πούμε ότι όλες αυτές οι δράσεις επικεντρώνονται σε δύο μεγάλες θεματικές και εορτασμούς. Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, που έχει αύριο την τιμητική της, όπως είπατε και εσείς, και είναι και οι πράσινες πολιτιστικές διαδρομές που εορτάζονται συνήθως το τέλος του Μαΐου. Αχα. Έχουμε δηλαδή δύο εορτασμούς μέσα στο Μάιο, που τα μουσεία έχουν ένα κεντρικό ρόλο σε αυτό να παίξουν. Και οι δράσεις λοιπόν περιστρέφονται γύρω από, από αυτούς τους δύο άξονες, τους δύο θεματικούς άξονες. Η κάθε δράση, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, έχει συγκεκριμένο χρόνο και διάρκεια.
Ας πούμε για παράδειγμα αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο για τη Διεθνή ημέρα μουσείων, αύριο για παράδειγμα έχουμε μια ξενάγηση θεματική από τα μενοϊκά τάλαντα στα κριτικά νομίσματα, έτσι λέγεται, η πορεία στον χρόνο μιας καινοτομίας στη Μεγαλόνησο. Mm-hmm. Που στόχο έχει να αναδείξει την καινοτομία στη χρήση του νομίσματος από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τους ιστορικούς χρόνους. Θα γίνει στις 11 η ώρα το πρωί αύριο. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται, τώρα πλέον επειδή έχουν κάπως καλαρώσει τα μέτρα, η μόνη υποχρέωση που έχει το κοινό είναι να φοράει τη μάσκα του. Mm-hmm. Έτσι, οπότε δεν κρατάμε πλέον σειρά προτεραιότητας, είναι ανοιχτό στο κοινό. Ωραία. Η συγκεκριμένη δράση για την mm-hmm. οποία αναφέρθηκα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για τις ξαναγήσεις που γίνονται στο πλαίσιο μιας περιοδικής έκθεσης που εγγενιάσαμε αρχές Μαΐου, σε συνεργασία με το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης και το Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς. Είναι η έκθεση Αρχαίων Ιάματα, ο Θεός Ασκληπιός στη Λεβίνα. Είναι μια έκθεση που αναδεικνύει τη σημασία των ασκληπιείων, της ίασης, την αρχαιότητα, μπαίνει σε θέματα πρακτικών ίασης. Μέσα από το αρχαιολογικό υλικό των αποθηκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που για πρώτη φορά εκτίθεται, και ταυτόχρονα περιλαμβάνει και εποπτικό υλικό το οποίο εκπονήθηκε από το Δίκτυο Συλλόγων Μεσαρά σε συνεργασία με το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης. Mm-hmm. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έκθεσης θα έχουμε δύο ξεναγήσεις. Η μία θα είναι την Παρασκευή στις 20 Μαΐου στις 6, όπου θα έχει θέμα, θα επικεντρώνεται κυρίως στις δοξασίες και πρακτικές των μινοητών σχετικά με την ασθένεια και την ίαση, επικεντρώνεται δηλαδή στα προϊστορικά χρόνια, ενώ η δεύτερη ξενάγηση που θα γίνει το Σάββατο 21 Μαΐου και ώρα 12 θα επικεντρωθεί στο υλικό της περιοδικής έκθεσης. Αυτές οι δράσεις έχουν προγραμματιστεί για την Διεθνή ημέρα μουσείων. Αύριο τώρα το μουσείο θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σύντομο βίντεο προβολής του έργου που εκπονεί τώρα, που αποκαλείται «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας» του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα έργο ψηφιακό που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2022 και περιλαμβάνει πολλές επιμέρους εφαρμογές που θεωρούμε ότι θα αλλάξει την εικόνα του μουσείου προς επισκέπτες. Να ρωτήσω τόσο κάτι. Στο διαδίκτυο, τόσο και στους φυσικούς επισκέπτες του μουσείου. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε, οι επισκέψεις από τους επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό, οι επισκέψεις από τα σχολεία, από τους μαθητές, με όλα αυτά τα σπουδαία τα οποία υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ως ενήλικες και ως Έλληνες, ως κριτικοί, τιμούμε πραγματικά και βλέπουμε, νοιαζόμαστε τι έχει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ναι, θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς μας ανέκοψε την πορεία ο κορονοϊός, αν δεν ήταν η πανδημία, η προσέλευση του κόσμου πλέον στις δράσεις μας έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Αγκαλιάζουμε δηλαδή τις δράσεις του μουσείου οι Ηρακλειώτες, να αναφερθούμε σε αυτούς, αλλά και όχι μόνο. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ηλικιακά πάμε πάνω από τα 50 ή κάτω από τα 50. Τις πόλεις μας ενδιαφέρονται για την πολιτική μας κληρονομιά και μάλιστα είναι πάρα πολλοί που έρχονται με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους. Ωραία. Αυτό είναι παρήγορο. Και μετά πάμε και σε εκείνες τις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές, να το αναφέρουμε για άλλη μια φορά. Βεβαίως. Από την 5η 26 Μαΐου έως την Κυριακή 29 Μαΐου, ναι. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν ξεναγήσεις, οι οποίες είναι κάποιες απευθύνονται στους μαθητές των δημοτικών σχολείων. Είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Απευθύνονται λες, στα παιδιά και θα είναι εκτός από αυτό απευθυνόμαστε μετά και στους ενήλικες, αλλά και όχι μόνο, γιατί και οι άλλες δύο ξεναγήσεις που είναι Βότανα και Αγριολούλουδα της Κρήτης και ο Θαλάσσιος Κόσμος απευθύνεται εξίσου και στους ενήλικες και στα παιδιά. Μπορεί να έρθουν δηλαδή οι άνθρωποι με τις οικογένειές τους.
Τα βότανα και τα αγριολούλουδα είναι στην 5η 26 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα. Και η ξενάγηση για το θαλάσσιο κόσμο με βάση το εκθεσιακό υλικό του μουσείου είναι το Σάββατο στις 28 Μαΐου ώρα 11 το πρωί. Και θα κάνουμε και μία εκδρομή, νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη όλοι. Θα κάνουμε μια εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της Φεστού την Κυριακή 29 Μαΐου. Εδώ τώρα πρέπει να έχουμε συμμετοχή, δηλώνουν δηλαδή, είναι προαπαιτούμενο να δηλώσει κάποιος τη συμμετοχή του, γιατί οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες στη μετακίνηση. Βέβαια μπορεί ο κόσμος να έρθει και με δικά του αυτοκίνητα, αυτό γίνεται. Και να παραστεί απλώς την παρουσίαση. Εκεί το κέντρο βάρους της ξενάγησης θα επικεντρωθεί στην ιστορία του τοπίου του λόφου της Φεστού και γενικότερα του περιβάλλοντος χώρου του ανακτόρου, του μινωικού ανακτόρου, η οποία έχει αλλάξει στην πορεία του χρόνου. Φαντάζομαι ότι για εκείνους που σας ακούν αυτή την ώρα δεν έχουν συγκρατήσει όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες εσείς προγραμματίζετε ως Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ότι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο το 281-0279-000 για να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες ή να μπουν στην σελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου ή μπορούν λίγο παρακάτω στην πορεία. Και στο Facebook, όπως ακριβώς. Έχουν αναρτηθεί όλες οι δράσεις και στο site και στο Facebook. Ωραία. Και λίγο αργότερα μπορούν να επισκεφθούν και την σελίδα του 984 και στο YouTube, έτσι ώστε να ακούσουν από εσάς για άλλη μια φορά αναλυτικά όλα αυτά τα οποία μας είπατε για τις δράσεις οι οποίες προγραμματίζονται. Κρατάω και σας αποχαιρετώ εκείνο το παρήγορο που λέει ότι η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη, ότι οι Ηρακλειώτες μαζί με τα παιδιά τους αλλά και μεμονωμένα έρχονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, γιατί θέλουν να ξέρουν, γιατί θέλουν να μάθουν, γιατί η γνώση είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να μας συντροφεύσει, γιατί ο πολιτισμός μας είναι η παρακαταθήκη μας. Εγώ αυτά έχω να πω, κυρία Μανδαλάκη. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε, και αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο μέλλον για το μουσείο και για μια αμεσότερη επικοινωνία με το κοινό μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.